Η εισηγήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, Διαμάντου Μανολάκου, τοποθετήθηκε τεκμηριωμένα και αποδόμησε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για την αποκαλούμενη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για τα νησιά, και θα θέσω μόνο ορισμένα ζητήματα. Το νομοσχέδιό σας, κύριοι της κυβέρνησης, υπηρετεί τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ειδικά του εφοπλιστικού κεφαλαίου, καταπατά τα δικαιώματα των αυτεργατών, των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, των πλοηγών, καταπατά τις ανάγκες των εργαζόμενων στα νησιά. Πρώτο ζήτημα. Η κυβέρνηση προχωράει σε αναστολή των συμβάσεων των αυτεργατών και τους πετάει το επίδομα φτώχειας των 534 ευρώ. Πρόκειται για μεγάλη πρόκληση που ικανοποιεί τις εφοπλιστικές απαιτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που φορτώνει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης και της πανδημίας στις πλάτες των αυτεργατών, όπως έγινε με τους άλλους κλάδους. Νομοθετείται για λογαριασμό των αυτοπλοϊκών επιχειρήσεων που συσσόρευσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τεράστια κεφάλαια, έγιναν ισχυρά μονοπόλια με την εκμετάλλευση των αυτεργατών και τώρα επιδιώκουν να τους πετάξουν σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεύτερο, χαιρετίζουμε τον απεργιακό αγώνα των πλοηγών και καταδικάζουμε τον αυταρχισμό που εκδηλώνεται ενάντια τους. Καταδικάζουμε το νομοσχέδιο που υποβαθμίζει αυτό το σημαντικό κλάδο και τις υπηρεσίες του και φορτώνει αυτή τη μεγάλη και ειδική ευθύνη για αυτούς που γνωρίζουν, στους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη απόφαση που διαμορφώνει τους όρους για τραγικά ναυτικά ατυχήματα. Υπονομεύει, και το λέμε κατηγορηματικά και με αποδείξεις, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, όπως δείχνουν πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό, και οι ευθύνες σας, κύριε Υφυπουργέ, είναι εγκληματικές. Τρίτο, επιβάλλεται την τηλεδιάσκεψη του σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, και ενώ είναι γνωστό ότι μόνο με τη διαζώση εκπαίδευσης και με αναβάθμιση της μπορούν να δοθούν τα αναγκαία εφόδια να εξασφαλιστούν τα εργαστήρια. Προχωράτε, κύριοι της κυβέρνησης, σε αυτό το μέτρο γιατί θέλετε να αποφύγετε την κάλυψη των χρόνιων ελλείψεων σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Αρνείστε τα μέτρα προστασίας της υγείας των σπουδαστών, όπως οι ίδιοι διεκδικούν. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματά τους. Είναι και θα είναι στο πλευρό τους. Τέταρτο, για ποια εθνική νησιώτικη στρατηγική μιλάτε? Τα προβλήματα που αφορούν το εισόδημα των νησιωτών, την αβάσταχτη φορολογία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, την άθλια κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, τα βάσανα των βιοπαλλεστών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων οξύνονται. Δεν σας καίγεται καρφί για τα χρόνια προβλήματα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες? Μεγάλες οι ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και οδυνηρές οι συνέπειες της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αυτοπλοϊκός στόλος στα χέρια των εφοπλιστών σημαδεύεται από το κριτήριο του κέρδους, την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, τα εκατομμύρια της κρατικής επιδότησης. Η καπιταλιστική αναρχία οδήγησε και πάλι σε γερασμένα πλοία και ετοιμάζετε εσείς νέα χρηματοδότηση στο όνομα της ανανέωσης του στόλου. Στο έδαφος αυτό επιβάλλεται να σκεφτεί ο κάθε εργαζόμενος πως οι πάλι για ασφαλή πλοία, τακτικά δρομολόγια, μείωση της τιμής των εισιτηρίων και τα δικαιώματα των αυτεργατών συνδέεται με την πάλι για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, ώστε με την εργατική εξουσία να γίνει λαϊκή περιουσία τα καράβια, τα ναυπηγεία,
τα λιμάνια και να αναπτυχθεί η ναυτιλία με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων, των εφοπλιστών. Σε αυτές τις συνθήκες, με κεντρικό σχεδιασμό, θα εξασφαλιστεί τακτική σύνδεση των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα και μεταξύ τους. Θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα στη δουλειά και τα άλλα δικαιώματα και θα καταργηθεί η εκμετάλλευση των αυτεργατών. Από τότε που μπήκαμε, κύριε Υπουργέ, στα καράβια, από τη δεκαετία του 70, επαναλαμβάνεται το τροπάριο της ανταγωνιστικότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Του δώσατε τα πάντα. Προκλητικές φοροαπαλλαγές και χρηματοδοτήσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένα προνόμια. Κάνατε κουρελόχαρτο τις οργανικές συνθέσεις. Πνίγηκαν εκατοντάδες ναυτεργάτες στα σαπιοκάραβα. Όλες οι κυβερνήσεις μετατρέπουν μεθοδικά το ελληνικό νιολόγιο σε νιολόγιο ευκαιρίας, αλλά το κεφάλαιο δε χορταίνει. Επιλέγει τις σημαίες ευκαιρίας, ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη. Το 70% της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι στα νιολόγια της Λιβέριας, των νήσων Μάρσαλ, της Μάλτας και του Παναμά. Το λεγόμενο εφοπλιστικό θαύμα στήθηκε με την εκμετάλλευση των αυτεργατών, με την πολιτική των κυβερνήσεων και τις πλάτες του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, του παραμάγαζου της Ποινιό. Τα ελληνόκτητα πλοία άνω των 1.000 τόνων dead weight έφτασαν τα 3.968. Οι εφοπλιστές, οι Έλληνες εφοπλιστές, την περίοδο 1990-2020 έριξαν στις θάλασσες 1.512 νέα καράβια. Είναι στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής πυραμίδας με τεράστια αφορολόγητη περιουσία. Τελειώνω σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Κάθε χρόνο χτίζουν πλοία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την περίοδο 2018-2020 αγόρασαν μεταχειρισμένα πλοία αξίας 11 δισεκατομμύριων δολαρίων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Χιλιάδες ναυτεργάτες πετάχτηκαν στο δρόμο, οδηγήθηκαν στη χρόνια ανεργία και ελάχιστοι πήραν το επίδομα πείνας. Την περίοδο 1994-2018, παρά τη μεγάλη αύξηση του στόλου, χάθηκαν 18.500 θέσεις εργασίας στα φορτηγά, στα δεξαμενόπλια, στα επιβατικά πλοία. Μειώθηκαν δραματικά οι συντάξεις και καθυλώθηκαν οι μισθοί. Καταργήσατε τη συλλογική σύμβαση των ποντοπόρων πλοίων για να αμείγονται αυτοί που θαλασσοπνίγονται με τους μισθούς πείνας της ITF, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών. Τα φτερά σας, κύριοι της κυβέρνησης και κάθε κυβέρνησης, πέφτουν όταν οι ναυτεργάτες απεργούν μαζικά και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τότε όλες οι κυβερνήσεις επιστρατεύουν τις δυνάμεις καταστολής. Αλλά ό,τι φοβάστε θα το πάθετε. Οι ναυτεργάτες, οι νησιώτες, οι πλοηγοί, οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού έχουν το δίκιο με το μέρος τους και θα το διεκδικήσουν αποφασιστικά. Τέλος, για τον κύριο Υπουργό, είναι χιλιάδες ναυτεργάτες εγκλωβισμένοι στα ποντοπόρα πλοία και τα μέτρα που έχετε πάρει για τον επαναπατρισμό τους είναι ελάχιστα. Το πρόβλημα οξύνεται και απαιτούμε σήμερα και από αυτό το βήμα, απαιτούμε να πάρετε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και όλες τις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία, τα κατάλληλα μέτρα για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων αυτεργατών που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Σας ευχαριστώ.